Πάμε στη Μύκονο τώρα. Θα πάμε να συναντήσουμε την κυρία Βασιλική Μπακόγια. Μεγάλωσε στο νησί, δεν έφυγε ποτέ από εκεί. Είναι γονή και είναι ιδιοκτήτρια ενός καφενείου, το οποίο έφτιαξε ο παππούς της. Αυτό είναι το καφενείο, παραδοσιακό, με όλα τα χαρακτηριστικά που είχε το 78 που το έφτιαξε ο παππούς. Ήταν από τα Τρίκαλα και πήγε στη Μύκονο να δουλέψει εργάτης στα μεταλλεία της Μυκόνου. Κάποια στιγμή, με κάποια χρήματα που κατάφερε να συγκεντρώσει, στην τότε Μύκονο του 78, που προφανέστατα δεν έχει καμία σχέση με τη Μύκονο του σήμερα, έφτιαξε αυτό το καφενεδάκι. Μπράβο στους απόγονους που το διατήρησαν όπως είναι, κόντρα στα μαγαζιά με άλλο χρώμα, με άλλη στόχευση. Πάμε να καλημερίσουμε την εγγονή, την κυρία Βασιλική Μπακόγια, και να την ευχαριστήσουμε πολύ να μέσα από τα στενά. Γυαλός λέγεται το καφενείο. Καλημέρα σας, κυρία Μπακόγια. Καλημέρα σας. Καταρχάς, μπράβο σας, που κόντρα στους καιρούς, κόντρα σε αυτά που το νησί όλα αυτά τα χρόνια έτσι προβάλλει, που κρατήσατε αυτό το παραδοσιακό καφενείο σας. Πώς και αντισταθήκατε εσείς και τα καταφέρατε να μείνετε στην παράδοση? Καλημέρα σας, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά. Εσείς? Ωραία, μια χαρά. Μιλήστε λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν σας ακούμε καλά. Λέω πώς και καταφέρατε και αντέξατε στα κελέσματα των καιρών και μείνατε με την παράδοση. Καλημέρα σας. Ακούμε πολλές φωνές. Τι μπέρδεμα έχει γίνει στις γραμμές. Ελάτε. Καλημέρα σας. Μήκονος έχει γίνει. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Στο μαγαζί, ο παππούς μου ήρθε στη Μύκονο καταρχήν το 1965. Α, πιο παλιά, ναι. Μάλιστα, να δουλέψει στο μεταλλείο. Ναι. Το 1969 έφερε εδώ και την οικογένεια. Με τα παιδιά του μικρά. Και η γιαγιά μου εργάστηκε στην εστίαση. Αργότερα βρήκαν αυτή την ευκαιρία εδώ και πήραν αυτό το μαγαζί. Και από τότε, από το 1978, το δουλεύει η οικογένεια. Και το συνεχίζετε εσείς. Πώς καταφέρατε, ναι, κόντρα στα μεγάλα μαγαζιά της Μυκόνου, με άλλη λογική, σε άλλο είδος τέλος πάντων, και κρατήσατε το παραδοσιακό καφενεδάκι? Δύσκολο δεν ήταν? Ναι, προσπαθήσαμε να το κρατήσουμε όπως το είχαν παλιά. Μπράβο. Με κάποια μικρά πράγματα που προσθέσαμε λόγω της εξέλιξης. Αλλά μας αγαπάνε πολύ οι άνθρωποι και εδώ. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Μπακόγια. Βλέπουμε κάποιες εικόνες από το εσωτερικό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μπείτε κιόλας, μήπως χάσουμε το σήμα. Μπορείτε να μπείτε, ελάτε. Ναι, ελάτε να το δούμε μαζί. Βλέπουμε κάποιες εικόνες. Έχει μια φωτογραφία με ένα αεροπλάνο, δεν ξέρω αν είναι τότε Ολυμπιακής. Τι είναι όλα αυτά εκεί μέσα, θέλετε να μας πείτε μερικά? Ναι, βέβαια. Για, ελάτε, παρακαλώ. Έχουμε εδώ. Είναι οι σαράδες που προσπαθούν να βγάλουν τη βάρκα έξω από το νερό. Ναι. Τη στραβάγανε με σκηνιά τότε. Φανταστείτε πώς ήταν η Μύκονος τότε, έτσι. Καμία σχέση. Ναι. Που... Άρα αυτό που έβλεπα εγώ σαν αεροπλάνο είναι βάρκα. Αυτό είναι ακριβώ. Ναι. Αυτό είναι απέναντι από το μαγαζί, το σημείο. Μάλιστα. Αυτό που βλέπουμε απέναντι. Ναι. Που ήταν ο γυαλός. Γυαλός, ναι. Εδώ από πάνω είναι η Παραποντιανή. Τι είναι αυτό? Η εκκλησία, η Παραποντιανή είναι. Ναι. Άρα είναι ό,τι είχε ο παππούς από τότε. Ναι, είναι πολύ παλιά κάδρα. Ναι. Εσείς μένετε χειμώνα, καλοκαίρι, ανοιχτά? Μάλιστα. Και οι πελάτες σας ποιοι είναι? Είναι τα γεροντάκια της Μυκόνου, ας πούμε, ή έρχονται και νέοι πελάτες, έρχονται και αυτοί οι πελάτες της Μυκόνου να δουν και την παράδοση? Οι επισκέπτες σταματάνε, ναι, για... Και την έρχονται οι Μυκονιάτες, έρχονται οι παππούδες, έρχονται οι Αμερικάνοι, έρχεται νεολαία, όλοι οι άνθρωποι που έχουν εδώ, μας αγαπάνε όλοι πάρα πολύ. Μπράβο. Και τι τους τρατάρετε? Από ουζάκι, καφεδάκι, ψαράκια, φρέσκα, ό,τι μπορούμε. Υπάρχει κανένα τοπικό ποτό, ας το πούμε, δεν ξέρω. Επειδή... Ρακόμελα, δεν ξέρω, τέτοια πράγματα φτιάχνετε? Δεν φτιάχνουμε, ίσως κάποια σιγουράκια από κάνουν άνθρωπο δικό μας, άμα έχει καμιά φορά, ίσως, ναι. Κάνετε και τέτοια. Περισσότερο το κρατάμε για τον εαυτό σας αυτά εδώ. Ο παππούς πρόλαβε να σας δει ότι συνεχίσατε τον κόπο του και τη δουλειά του και τον πυρή? Ναι, βεβαίως. Πρόλαβε. Τον παππού μου τον χάσαμε τώρα, τον Δεκέμβριο. Άρα, είναι πρόσφατο, συλληπιτήρια. Ναι, ναι, και συγγνώμη που σας διακόπτω, μέχρι τότε, μέχρι 6 μήνες πριν, κατέβαινε εδώ τη νύχτα και καθόταν με τους φίλους του. Με τους φίλους, εκεί στο γυαλό. Υπέροχες εικόνες μας δίνεται από μια Μύκονο διαφορετική και με τις ασπρόμαυρες μέσα από το καφενείο, την παλιά στο γυαλό όπως ήταν, ναι, τότε με τις βαρκούλες. Και βλέπουμε και απ' έξω που είστε τώρα, σας ακολουθούμε, ναι. Ναι.
Και έχετε κρατήσει όλο το χρώμα. Να το. Α, να. Ο κύριος Ανδρέας, εδώ να πω καλημέρα σας. Κύριε Ανδρέα, καλημέρα. Ο κύριος Ανδρέας είχε δικιά του βάρκα. Ναι. Τώρα είμαστε. Ναι. Και φέρνατε τρόφιμα ή μεταφέρατε κόσμο. Πώς. Μεταφέρανε κόσμο στο νησί με τη βάρκα. Του λέγανε ο Γλάρος στη βάρκα του κύριου. Ωραίος. Ήρθα να ξύ... τον παππού μου. Δείξτε κοντά. Και τον παππού και έτσι θα κλείσουμε. Ναι, ναι, θα ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Νάτος. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και μείνετε έτσι, αντισταθείτε στην εξέλιξη που είναι καλή, αλλά καμιά φορά χρειάζεται να πηγαίνει παρέα με την πώς το λένε, αντάμα με την παράδοση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αγαπάμε από την Μύκονο και μακάρι να σας δούμε. Ευχαριστούμε, φιλιά, καλημέρα.